Ραντεβού για βόλτα στου δρόμου του Δήμου Ζήτσα δίνουν το Σάββατο οι ιδιοκτήτε φίλοι ιστορικών αυτοκινήτων οχημάτων στο πλαίσιο των καλοκαιρινών εκδηλώσεων που πραγματοποιεί ο Δήμο. Έτσι, από τι 11 το πρωί του Σαββάτου θα ξεκινήσουν τη βόλτα του από το Δημαρχείο στην Ελεούσα, θα διασχίσουν τον κάμπο στην Κάτω Λαψίστα και από εκεί στην Πρωτόπαπα και θα ανηφορήσουν στη Ζήτσα όπου θα κάνουν και στάση. Ακολούθω θα κατευθυνθούν προ το Λίθινο, το Ράικο και από την Ιερά Μονή Παλιούρη θα καταλήξουν στην Κλιματιά. Αυτοκίνητα που έχουν γράψει τη δική του ιστορία στο πέρασμα των χρόνων, όπω χαρακτηριστικά είπε ο αντιδήμαρχο Στέφανο Μιχάλη που το τον πρόεδρο και τα μέλη του Συλλόγου φίλη Ιστορικών Οχημάτων Αυτοκινήτων που συμμετέχουν με αυτή του τη δράση στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Δήμου Ζήτσα. Που εδρεύει εδώ στα Γιάννα. Και το Σάββατο 11 η ώρα λοιπόν θα υποδεχτούμε τα παλιά αυτοκίνητα, αυτοκίνητα τα οποία έχουν γράψει δική του ιστορία τόσο στην Ελλάδα όσο στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Και στη συνέχεια μετά από εδώ, ξεκινώντα λοιπόν από την έδρα του Δήμου, δηλαδή το Δημαρχείο τη Ελαιού, θα μπορεθούμε στον κάμπο, θα περάσουμε από τη Λαψίστα, θα πάμε πρωτόπαπα θα κάνω μια μικρή στάση στην Ζήτσα για έναν καφέ, να έχουν λοιπόν την ευκαιρία οι κάτοικοι του Δήμου Ζήτσα να απολαύσουν αυτά τα έργα τέχνη για μένα, αυτοκίνητα παλιά. Και στη συνέχεια θα συνεχίσουμε το δεύτερο ετάπ, σε εισαγωγικά βέβαια ετάπ, τη διαδρομή. Θα πάμε λοιπόν στο Σακελαρικό, θα πάμε στο ιστορικό γεφύρι το Θεογέφυρο, στο Λίθινο. Από εκεί θα περάσουμε από το μικρό το χωριό το Ράικο. Και όλη αυτή η διαδρομή θα κλείσει στην κλιματιά, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε λοιπόν το τσίπορ παραδοσιακό τη Ντεμπίνα εδώ από τη Ζήτσα και να μπορέσουμε τουλάχιστον να έχουμε και τις, να για τις εντυπώσεις. Και πριν τέσσερα χρόνια ε, μια ομάδα ε, φίλων των κλασικών οχημάτων την ξαναξεκινήσανε. Ε, ξεκινήσαμε με 21 άτομα και σήμερα έχουμε 109. Ε, 109 άτομα τα οποία έχουν αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, ποδήλατα, τραχτέρ. Ε, είμαστε ε, μέλη της ΕΟΕ, Ελληνική Ομοσπονδία Χημάτων Εποχής. Του 83 είναι πιστεύω πολύ καλά συντηρημένο, σε καλή κατάσταση και αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι όσοι έχουν ένα παλιό αυτοκινήτο να μην τον πετάνε απλώς, να το κρατούν, να το συντηρούν και αν βρουν κάτι άλλο να τα κρατούν γενικά, να μην τα πετάνε.